Συνελήφθη την Παρασκευή το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικού τη Υποδιεύθυνση Ασφαλεία Οριστιάδα σε συνεργασία με αστυνομικού τη Υποδιεύθυνση Ασφαλεία Αλεξανδρούπολη 20 χρόνο ημιδοπό κατηγορούμενο για παράβαση του νόμου ναρκωτικών. Ειδικότερα στο πλαίσιο συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του 20 χρόνου, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν 10 νάιλων συσκευασίε με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρου 500 γραμμαρίων, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβία και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθή θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολη, ενώ την προανάκριση ενεργεί υπό ασφαλεία Συνελήφθη την Παρασκευή, τι πρώτε πρωινέ ώρε, στο ανατολικό κόμβο Κωμωτινή τη Εγνατεία Οδού από αστυνομικού του τμήματο Τροχέα Κωμωτινή, 29χρονο αλλοδαπό υπήκοο Φύρων και Βουλγαρία, ο οποίο προωθούσε στο εσωτερικό τη χώρα έξι μη νόμιμου μετανάστε υπήκοου Πακιστάν. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί ιδιωτική χρήση φορτηγό αυτοκίνητο και να μεταφέρει με αυτό παράνομα στην ενδοχώρα του έξι μη νόμιμου μετανάστε. Ο συλληφθή θα οδηγηθεί στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπη ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα Συνοριακή Φύλεξη ΙΑΣΜΟΥ τη Διεύθυνση Αστυνομία Ροδόπη. Τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τι 3.30 το μεσημέρι τη Παρασκευή στην περιοχή του Αγίου Σίλα όταν δύο ιδιωτική χρήση αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Ο οδηγό του ενό οχήματο ανέβαινε με κατεύθυνση προ τη δράμα και για άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και γλίστρισε προ το αντίθετο ρεύμα. Εκείνη ακριβώ τη στιγμή το δεύτερο όχημα κατέβανε από τον Άγιο Σίλα. Ο πρώτος οδηγός δεν έπαθε απολύτω τίποτα, ενώ ο δεύτερο τραυματίστηκε ευτυχώ ελαφρά.